Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για την κατασκευή του νέου παιδικού σταθμού της Κεφάλου, για το πού βρίσκονται οι διαδικασίες και αν είναι στις άμεσες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής η κατασκευή. Με χαροποίησε στο τελευταίο τοπικό συμβούλιο της προηγούμενης δημοτικής περίοδου ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Αβρίθης, που έφυγε τώρα, που είπε ότι έχει υπογραφεί το ΦΕΚ. Από την προηγούμενη, στο τέλος της προηγούμενης θητείας, έχει υπογραφεί το ΦΕΚ του τοπικού ρημοτομικού. Να κάνω μια σύντομη αναφορά στο θέμα αυτού του παιδικού σταθμού, το οποίο συνδέεται με το αγροτικό ιατρείο της Κεφάλου, για να πω ότι αν το έργο αυτό ολοκληρωνότανε και είχαμε ένα σύγχρονο παιδικό σταθμό, ταυτόχρονα θα είχαμε ξανά ένα σύγχρονο ιατρείο, το οποίο θα έλυνε και τη στέγαση του γιατρού. Στη δεκαετία περίπου του 90, η Κέφαλος είχε ένα σύγχρονο κτίριο ιατρείου, το οποίο είχε και σπίτι ο γιατρός και έμενε ταυτόχρονα. Κάπου στο 2005 έγινε μία αλλαγή, όπου μετεγκαταστάθηκε το ιατρείο από εκεί και δημιουργήθηκε ο παιδικός σταθμός. Το 2007, όπου είχα την τύχη να είμαι και πρόεδρος των παιδικών βρεφονιπιακών σταθμών του Δήμου Ηρακλειδών, είχαμε κάνει πολλές παρεμβάσεις στο κτίριο πάνω για να είναι κάπως πιο αξιοπρεπές για τα παιδιά μας. Και υπήρχε η αγωνία από τότε για ένα καινούριο παιδικό σταθμό. Το 2014 με 19, όπου ήμουν και πρόεδρος στη Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου, προσπαθήσαμε να χωροθετήσουμε το νέο παιδικό σταθμό. Ξεκινήσαμε δίπλα στο καινούριο δημοτικό σχολείο, το οποίο μετά δεν μπορούσε να γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή και επιλέξαμε ένα άλλο χώρο, ο οποίος είναι κάπου κοντά, ο οποίος θα μπορούσε να γίνει ένας περιμετρικός δρόμος, γιατί τις πρωινές ώρες, όταν λειτουργούν δημοτικό, νηπιαγωγείο, γυμνάσιο ταυτόχρονα, υπάρχει μια κίνηση μεγάλη στο συγκεκριμένο σημείο. Κάναμε τη γεωλογική μελέτη και περιμέναμε να εγκριθεί και να γίνει ΦΕΚ το τοπικό ρημοτομικό, το οποίο ήθελε μια πενταετία περίπου. Και με χαρά μάθαμε ότι έχει υπογραφεί το ΦΕΚ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πού βρισκόμαστε στην κατασκευή του νέου παιδικού σταθμού. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή ο παιδικός σταθμός Κεφάλου, όπως είπε και ο κ. Καματερός, στεγάζεται στο κτίριο που είναι από κάτω το πολιτιστικό κέντρο. Λειτουργούν εκεί δύο τμήματα νηπιακά. Η δυναμικότητα του σταθμού είναι 37 νήπια, δηλαδή ηλικίας από 2,5 ετών. Βλέπουμε τις ανάγκες, δηλαδή τη ζήτηση που έχει ένας μεγαλύτερος σταθμός στο χωριό. Σίγουρα αυξάνονται κάθε χρόνο. Στις σκέψεις μας είναι να... Και αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, κοιτάμε για το πώς μπορεί να χωροθετηθεί στο χώρο του παλαιού δημοτικού, ίσως χρησιμοποιώντας κάποιες αίθουσες σε παρακείμενο δρόμο, δηλαδή, και να το προσαρμόσουμε, διότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές, επειδή τα παιδιά είναι μέσω ΕΣΠΑ, οπότε θα πρέπει να γίνουν με βάση του ΦΕΚ που υπάρχει, να υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες αίθουσες για να μπορούν με τετραγωνικά, με αύλους χώρους, με χώρο για το προσωπικό, τουαλέτες. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες προδιαγραφές. Την προηγούμενη δημοτική περίοδο κάναμε κάποιες παρεμβάσεις στον αύλο χώρο του υφιστάμενου κτηρίου, έτσι ώστε να διευκολύνουμε λίγο τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στο σταθμό. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο κτίριο που έχουμε. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Δεν έχουμε αφήσει ποτέ τον στόχο στο να κάνουμε ένα νέο βρεφονηπιακό σταθμό, βρεφονηπιακό, δηλαδή να εντάξουμε και βρέφη στην Κέφαλο σε έναν σταθμό. Όντως το ΦΕΚ έχει ψηφιστεί και έχει δημοσιευθεί το 23. Στο χώρο που εσείς γνωρίζετε, όπως είπατε, ήσασταν και εσείς στη θέση που είμαι εγώ τώρα, δηλαδή ήσασταν υπό την εποπτεία των παιδικών σταθμών, οπότε γνωρίζετε ότι
Είχε γίνει μια προσπάθεια μετά από ταξίδια που έκανε ο Δήμαρχος, εντάχθηκε, έτσι πέρασε δηλαδή το ΦΕΚ, οπότε θα μπορέσουμε να ψηφίσει και δηλαδή το ρημοτομικό έχει εγκριθεί, για να μπορέσουμε να κάνουμε, να έχουμε και βρέφη, δηλαδή να στεγάσει και βρεφονηπιακό σταθμό, όχι μόνο παιδικό. Σαφώς και χρειάζεται και είναι ανάγκη ο Ικέφαλος και οποιοδήποτε χωριό, όπως και η Αντιμάχια και η Καρδάμενα, θα είναι σημαντικό να έχουν βρεφονηπιακούς σταθμούς, γιατί βλέπουμε ότι οι μαμάδες πλέον δουλεύουν σε νωρίτερα, αφήνουν τα παιδιά τους στους σταθμούς σε μικρότερες ηλικίες. Οπότε είναι ανάγκη και εμείς πρέπει να σταθούμε δίπλα στη μητέρα η οποία πρέπει να εργαστεί. Σίγουρα είναι στις σκέψεις μας για τον νέο βρεφονηπιακό σταθμό, αλλά όπως καταλαβαίνετε, το να γίνει ένας βρεφονηπιακός σταθμός από την αρχή, μια ανέγερση δηλαδή σταθμού, είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι απλή και δεν είναι και γρήγορη. Οπότε η σκέψη μας είναι στο να πάει στο παλαιό δημοτικό, για να μην μείνει αναξιοποιητός και αυτός ο χώρος, να μπορέσουμε να πάνε τα παιδιά σε έναν χώρο ο οποίος θα είναι παιδικός σταθμός και σε συνέχεια, δηλαδή δεν θα δουλεύουμε ως προς αυτή την κατεύθυνση, για να γίνει και η ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού σταθμού. Αυτό δηλαδή δεν έχει φύγει από τις σκέψεις μας, όπως δεν έχει φύγει από τις σκέψεις μας και σε άλλα χωριά, όπως είναι η Αντιμάχια, όπου έχουμε πάλι και εκεί παραχώρηση οικοπαίδου, χωραφείο οικοπαίδου νομίζω είναι, και θα ξεκινήσει ας πούμε η διαδικασία για την Αντιμάχια, ναι, για να γίνει εκεί βρεφονηπιακός σταθμός. Το ίδιο και για την Κέφαλο, έχει παραχωρηθεί αυτή τη στιγμή το δημοτικό το παλαιό, θα το διαμορφώσουμε με κάποιες μικρές παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπουν τα παιδιά εκεί, και μετά... Τι δεν λέω, δεν. Είναι χρόνο και χρήματα χρειάζεται. Πώς, κύριε Ζερβέ, για να φτιαχτεί ένα κτίριο θέλει 600 τετραγωνικά. Ποιος παίρνει αυτό, συγγνώμη. Κάνετε ένα νέο παιδικό σταθμό στην Κέφαλο με τα λεφτά της Κεφάλου. Υπάρχουν ένα 400 δεσμευμένα. Καταλαβαίνετε. Άντε να δούμε. Τι εννοείται ένα 400. Να πάμε τα παιδιά σε ένα κτίριο 100 χρονών επειδή το θέλετε εσείς. Γιατί πήραμε τα παιδιά του δημοτικού από εκεί και τα πήγαμε στο νέο δημοτικό. Κύριε Ζερβέ. Θα πάμε τα μωρά εκεί.